Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι οικοδόμοι στη Μαγνησία. Η ανεργία είναι το κυρίαρχο πρόβλημα που μαστίζει τον κλάδο, ενώ με τα λείπεις οι περισσότεροι άκουσαν πως δεν θα χτίσει τελικά το μεσογειακό χωριό στη Νέα Ιωνία, χάνοντας έτσι και την τελευταία ελπίδα για δουλειά, έστω και για μερικούς μήνες. Από το Σωματείο των Οικοδόμων Μαγνησίας γίνονται συνεχώς προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Όσον αφορά για το μεσογειακό χωριό, αυτό είναι ένα θανατηφόρο πλήγμα για τον κλάδο μας. Εκεί είχαμε όλες τις ελπίδες, τουλάχιστον εκατοντάδες εργαζόμενοι θα είχαν μια δουλειά τουλάχιστον έστω και για μερικούς μήνες ή για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Αυτό για μας είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Όταν είναι να γίνουν 500 τόσες κατοικίες και αυτή τη στιγμή σταματούν, είναι ένα πλήγμα για το νομό Μαγνησίας, για τον κλάδο μας. Κοντά στον κλάδο της οικοδομής, κατά την περίοδο της κρίσης, πλήττονται και πολλά άλλα επαγγέλματα, με συνέπεια η ανεργία να λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Ξεπερνάει το 80% της ανεργίας. Μιλάμε αυτή τη στιγμή μέσα στο Βόλο, είναι πολύ λίγες μετρημένες στα δάχτυλα οι οικοδομές που γίνονται. Τα έργα τα μεγάλα έχουν σταματήσει, δεν υπάρχει τίποτα. Ένας περιφερειακός που υπήρχε αυτός έχει σταματήσει, δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι μικροπράγματα που γίνονται μέσα στο Βόλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.